Γεια σας. Στο βίντεό μας το απόψινό θα δούμε το Castro Grayscale από τους Masters of the Universe της έκδοσης του 2002-2003. Θα δούμε και τι δυνατότητες έχει αυτό το κάστρο. Θα κάνω το άνοιγμά του και θα το δούμε μαζί συναρμολογημένο. Εδώ βλέπουμε φίλοι μας το κάστρο του Grayscale λοιπόν, την έκδοση του 2002. Το κάστρο διαθέτει πολλά πράγματα, εκτός από πολύ ωραίο σχεδιασμό, διαθέτει ήχους και φωτισμό. Τα μάτια του εδώ φωτίζουν με κάποια κουμπιά που πατιούνται από μέσα. Εδώ βλέπουμε και τον Man at Arms. Εδώ έχουμε τον πύργο, τον οποίο αποσπάται εδώ η ταράτσα και μπορούν να ρίχνουν βόμβες από την ταράτσα και όπλα. Εδώ πάνω είναι το απλό πολυβόλο, το λέιζερ, το οποίο κάνει και αυτό ήχο. Και θα το γυρίσουμε τώρα και από την άλλη πλευρά να δούμε και το εσωτερικό του. Εδώ είμαστε πλέον στο εσωτερικό του κάστρου. Εδώ θα δούμε που μπορούν να τοποθετούν τα όπλα τους. Καλή. Εδώ βλέπουμε ένα κέντρο ελέγχου, το οποίο έχει διάφορους ήχους πατώντας αυτό το κουμπί εδώ. Στέλνεις φαξ. Και μετά χτυπάει ένα γερμός. Εδώ είναι το μόντεμ. Έχει γίνει λίγο αστείο η ήχη του. Πάμε πιο πέρα. Εδώ είναι η φυλακή. Μέσα εδώ στη φυλακή λοιπόν υπάρχει πάλι μια πόρτα. Βλέπουμε τις χειροπέδες εδώ. Το πάτωμα της φυλακής με κάποιες νεκροκεφαλές. Ένα ποντίκι. Και εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, υπάρχει πάλι ένα κουμπάκι. Ακούγεται ένα ήχος τέρατος. Κάποιος που πέφτει, προφανώς, μέσα στη φυλακή. Από ψηλά. Πάλι ο ήχος του τέρατος. Έχω την εντύπωση ότι έχει άλλο ένα ήχο. Και σύρσιμο αλυσίδων. Εδώ είναι η πόρτα, η πύλη, η κεντρική, η οποία πατώντας αυτό προς τα κάτω, το λευγέ, θα σας δείξω, πρέπει να σας δείξω την άλλη πλευρά, ανοίγει μια καταπακτή έξω από την πόρτα, παγίδα για τους κακούς, ένα μηχανικό τέρας, ας πούμε, τους καταπίνει και κάνει αυτόν τον ήχο. Και στο τέλος, καθώς κλείνει το στόμα, τους κόβει τα κόκαλα. Είναι ήχος από σπάσιμο κοκάλων. Με συγχωρείτε. Πάμε στον πάνω όροφο. Εδώ έχουμε άλλη μια κρυφή πύλη, η οποία κρύβεται το σπαθί του He-Man. Είναι κρυφή πύλη, μόνο υπάρχει ένα κρυφό κουμπί, το οποίο πατώντας το ανοίγει η πύλη και μέσα είναι το σπαθί. Το κουμπί βρίσκεται ακριβώς εδώ και κάνοντας αυτό το θόρυβο ανοίγει η πύλη και μέσα κρύβεται πάνω σε ένα πυλώνα το σπαθί.
το οποίο αφαιρείται από το, μπορείτε να το αφαιρέσετε από τον πυλώνα. Κλείνοντας την πόρτα, πάλι κάνει κλείσιμο, πάλι κάνει ήχο κλεισίματος. Ξέρετε, ανοίγει και κλείνει και σφραγίζουμε. Εδώ έχουμε ένα πλαϊνό επίπεδο, μια άποψη από το πλάι, το κάτω μέρος φυλακή ακριβώς. Μπορείτε να βάλετε τις φιγούρες σας σε όλο το μήκος και πλάτος του κάστρου. Εδώ λοιπόν είναι πάλι ένας κεντρικός χειρισμός, ο οποίος έχει κάποια κουμπιά, βλέπουμε κάποιους πυρσούς. Μια σπίδα με όπλα, ένα σύμβολο, και πατώντας την νεκροκεφαλή εδώ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, γίνεται αυτό εδώ. Θα το γυρίσουμε μετά και από την έξω πλευρά πάλι μια τελευταία φορά, γιατί έχει νόημα να σας δείξω και κάποιες εξωτερικές λειτουργίες, πατώντας όμως από μέσα αυτά τα κουμπιά που σας έδειξα. Και πάμε πάνω στον πάνω όροφο, εδώ που είναι το οπλοπολιβόλο λέιζερ. Έχει κίνηση πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, και κάποια κουμπιά τα οποία εκτοξεύουν αυτά τα δύο, τους δύο πυρσούς που έχουν πάνω φωτιά λέιζερ, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, και εδώ είναι το κουμπί το οποίο θα το πατήσουμε, βάλουμε το μανατάνωση εδώ στο κάτω μέρος, και εδώ υπάρχει ένα κουμπάκι το οποίο πανέμορφος ήχος. Πολύ έτσι ρεαλιστικός, κάνει το παιχνίδι με το κάστρο πολύ ωραίο, πολύ ωραία ανασχόληση για τα παιδιά τότε, αυτό το κάστρο, και για μας, ας πούμε, για μας δηλαδή που ήμασταν τότε παιδιά. Το συγκεκριμένο κάστρο εγώ το αγόρασα μεγάλος βέβαια. Συγκεκριμένα μου το έκανε η γυναίκα μου δώρο, το είχα βρει προσφορά στα 48 ευρώ, και δώρο μέσα είχε και μια βιντεοκασέτα Masters of the Universe 2002, ήταν η παρουσίαση των ηρώων. Γύρω στα 15 λεπτά με 20 διαρκεί η βιντεοκασέτα. Το παιδί που το είχε δεν το είχε ανοίξει ποτέ. Εγώ το αγόρασα, η γυναίκα μου δηλαδή μου το αγόρασε σαν δώρο το 2016, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αν φανταστούμε ότι είναι από το 2002, δεν είχε ανοιχτεί ποτέ, είχε μέσα τα χαρτιά του, ασυναρμολόγητο. Σφραγισμένο. Οπότε πρώτη φορά το άνοιξα εγώ, το πήρα σε αυτή τη, το πήραμε σε αυτή την πολύ καλή τιμή. Και δώρο μαζί και η βιντεοκασέτα. Πάμε να δούμε και λίγο το μπροστά μέρος. Εδώ είμαστε πάλι μπροστά. Έχει νόημα να σας δείξω πάλι την μπροστινή όψη, γιατί έχει κάποιες λειτουργίες οι οποίες φαίνονται, λειτουργούν από μέσα, παίρνουν μπρος από μέσα και δείχνουν προς τα έξω. Η μία είναι αυτή, ελπίζω να το καταφέρω.
Τα μάτια της νεκροκεφαλής ανάβουνε και είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν είναι σκοτάδι. Ανάβουνε πάρα πολύ ώρα, ανάβουνε γύρω στο ένα λεπτό. Οπότε μπορεί να μπείτε, να βγείτε από ένα δωμάτιο και να κάνετε τη δουλειά σας, αντί να ανάψετε ένα φακό, αντί να ανάψετε τα φώτα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ οι λαμπτήρες αυτοί, η πυρσή δηλαδή που είναι από μέσα, και φωτίζει αρκετά ένα χώρο μικρό. Και ο άλλος ο ήχος είναι αυτό εδώ που είπαμε μέσα με το μοχλό. Τον βρω, ένα λεπτό. Το τέρας που είπαμε. Χαπ. Αυτά λοιπόν ήταν, αυτές ήταν οι ιδιότητες του κάστρου μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο κάστρο. Δεν έχει σχέση ούτε με το original, ούτε με το classic που βγήκε αργότερα, το 2008 αν θυμάμαι καλά. Είναι όμως από μόνο του μια πολύ ωραία προσθήκη για τη συλλογή, με πάρα πολλές λειτουργίες που δεν έχει κανένα άλλο που βγήκε. Και είναι και πολύ πλούσιο επίσης στον εξοπλισμό του. Το δούμε πάλι και από το πλάι εδώ. Έτσι. Πάμε να το δούμε πάλι και από μέσα. Ένα πλανάκι από εδώ. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Ο Μάνο ήταν ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Αυτό λοιπόν ήταν, φίλοι μου, το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.